Από την περασμένη Πέμπτη έχουν ξεκινήσει οι παρατάξεις σε Δήμους και Περιφέρεια Υπήρου να καταθέτουν τους συνδυασμούς τους στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, επικυρώνοντας έτσι την είσοδο στην τελική ευθεία των εκλογών της 26ης Μαΐου. Μέχρι απόψε, τα μεσάνυχτα, οι πόρτες του Πρωτοδικείου θα είναι ανοιχτές για τις καταθέσεις υποψηφιωτήτων. Από νωρίς το πρωί επικρατούσε το αδιαχώρητο από υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες, καθώς, όπως είπαμε, τα μεσάνυχτα εκπνέει προθεσμία. Μέχρι στιγμής, και ενώ φυσικά είναι σε εξέλιξη διαδικασία κατάθεσης, έχουν καταθέσει ψηφοδέλτιο για τις περιφερειακές εκλογές η αξιοβίωτη ανάπτυξη με επικεφαλή στο σημερινό Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιο Αλέκο Καχρημάνη, οι ορίζοντες Υπήρου Περήφανη Ξανά με επικεφαλή στο Σπύρο Ριζόπουλο, ο Γιώργος Ζάψας επικεφαλής με την παράταξη Κοινό των Υπηρωτών, ενώ η παράταξη Ήπειρος Όλων με επικεφαλή στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δημήτρη Δημητρίου πέρασε την πόρτα του δικαστικού μεγάρου την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Η παράταξη Ήπειρος Όλων και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ο Δημήτρης ο Δημητρίου κατατεθέσανε σήμερα το φάκελο υποψηφιότητας στο Πρωτοδικείο. Μετά από ένα συνεχή αγώνα, βλέπουμε ότι ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Βρισκόμαστε παντού, σε κάθε γωνιά της Υπήρου, συμμετέχουμε όπου μπορούμε και όπου μας δίνεται η δυνατότητα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα και θεωρούμε ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς οι νικητές. Ανάλογη εικόνα και για τους υποψήφιους δημάρχους που είτε έχουν καταθέσει είτε καταθέτουν σήμερα ψηφοδέλτιο. Λίγο μετά, τη μία το μεσημέρι της Κυριακής του Θωμά, και ενώ δεχόταν καταιγισμό ευχών για την ονομαστική του εορτή, ο σημερινός δήμαρχος Ιωαννίνων και εκ νέου υποψήφιος Θωμάς Μπέγκας, μαζί με την ομάδα του, έφτασε στο δικαστικό μέγαρο, όπου κατέθεσε το ψηφοδέλτιο της παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα. Χαμογελαστοί, ευδιάθετοι, έστειλαν μήνυμα νίκης. Μετά την κατάθεση του ψηφοδελτίου και με δεδομένους στους περιορισμούς των εμφανίσεων των υποψηφίων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Χριστίνα Πανέλη ανέλαβε να στείλει το μήνυμα νίκης για την παράταξη του Θωμά Μπέγκα. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Η Δημοτική Αρχή που έκανε το Δήμο Ιωαννιτών ένα Δήμο ανθρωπιάς, συμμετοχής, συνεργασιών και ανάπτυξης είναι παρούσα. Ενεργοί πολίτες με επικεφαλής τον σημερινό και αυριανό δήμαρχό μας, Θωμά Μπέγκα, καταθέσαμε το ψηφοδέλτιο της παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα. Ένα ψηφοδέλτιο νίκης, συνέχειας, εμπειρίας και ανανέωσης. Είμαστε μια μεγάλη, ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη που συνενώνει ανθρώπους με γνώσεις, εμπειρία, ταλέντα και ικανότητες που απαντούν στις ανάγκες του Δήμου για το παρόν και το μέλλον. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο που μας έχει αναδείξει πρώτο Δήμο στη χώρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πράξη τα Νέα Γιάννενα. Την πόλη που θέλουμε όλοι να ζούμε και να δημιουργούμε. Την καλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε το σχέδιο, έχουμε την όρεξη και τον ενθουσιασμό. Στις 26 θα νικήσουν τα Γιάννενα. Λίγη ώρα μετά, και ενώ έβρεχε καταρακτοδός, στο δικαστικό μέγαρο έφτασε ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα Νέα Εποχή, Μωυσής Ελισάφ. Η ομάδα υποψηφίων της παράταξης με επικεφαλής τον Μωυσή Ελισάφ δεν πτωήθηκε από την καταρακτώδη βροχή και με χαμόγελα έστειλαν και εκείνοι μήνυμα νίκης. Απευθυνόμενος στα μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος της παράταξης, Μιχάλης Ράπτης, τόνισε ότι η κατάθεση του ψηφοδελτίου αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο. Βαδίζουμε, είπε, προς την 26η Μαΐου με την βεβαιότητα της νίκης, η οποία θα είναι νίκη των πολιτών, νίκη της πόλης που θέλει να δει το μέλλον της να αλλάζει. Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία της παράταξής μας που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο. Δυνατή, ενωμένη, με πίστη στους πολίτες και με αισιοδοξία από τα μηνύματα που παίρνουμε, βαδίζουμε προς την Κυριακή των εκλογών. Η παράταξή μας, ακυδεμόνευτη, ανεξάρτητη και ακομμάτιστη, αποτελεί μια δύναμη προόδου που θέλει και μπορεί να οδηγήσει τα Γιάννενα μπροστά. Να βάλει τέλος στη μιζέρια, να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στην πόλη να ανακτήσει τον ιστορικό της ρόλο και να πρωταγωνιστεί στην ευρύτερη περιοχή των νοτιοδυτικών Βαλκανίων. Το εγγυάται ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, το εγγυώνται οι δεκάδες υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που συμπορεύονται μαζί του, οι υποψήφοι των κοινοτήτων σε όλο το εύρος του Δήμου και κυρίως οι πολίτες που συστρατεύονται μαζί μας και γίνονται κάθε μέρα και περισσότεροι. Βαδίζουμε προς την 26η Μαΐου με την βεβαιότητα της νίκης, η οποία θα είναι νίκη των πολιτών, νίκη της πόλης που θέλει να δει το μέλλον της να αλλάζει.
Νωρίτερα το δικό τους μήνυμα νίκης έστειλαν οι υποψήφοι της παράταξης Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή με επικεφαλή στο Λάζαρο Νάτση. Το ψηφοδέλτιο κατέθεσε ο υποψήφιος δήμαρχος Λάζαρος Νάτσης. Μαζί με την ομάδα των υποψηφίων και με πολλά χαμόγελα κάλεσαν τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει η παράταξή τους. Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή με υποψήφιο δήμαρχο Ιωαννίνων τον Λάζαρο τον Νάτση κατέθεσε τη δήλωση του συνδυασμού. Καλούμε τους συνδημότες μας να στηρίξουν την προσπάθεια και προχωράμε με απλή λογική. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου θα μπορούν όσοι έχουν κόλλημα υποψηφιότητας να υποβάλουν παραίτηση, ενώ το Σάββατο 11 Μαΐου θα γίνει η ανακήρυξη των ψηφοδελτίων που θα συμμετάσχουν τελικά στις εκλογές.